Γέροντα, ακούσαμε τόσα πολλά για εσάς έως τώρα, τώρα θέλουμε να ακούσουμε εσάς. Παρακαλώ πολύ θερμά όλους σας να με συγχωρέσετε για όλα αυτά που ακούσατε, διότι θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ανάξιον και ξένον για αυτά που υπόθηκαν. Συγχωρέστε με. Εσείς βεβαίως κρατήσατε ένα παλαιό κανόνα των ασκητών πατέρων που λέει «Ο λόγος μας για τον αδερφόν πρέπει πάντα να υπερβαίνει το έργο του». Και ήσασταν πολύ γενναιόδοροι. Αλλά εγώ πώς να διορθώσω την ντροπή μου τώρα που αισθάνομαι απέναντί σας. Προσευχηθείτε να με συγχωρέσει ο Θεός και να μου δώσει μετάνοια. Αυτό είναι ο λόγος μου. Αυτό ήθελα να πω. Βέβαια, και εγώ ήθελα να πω κάτι όσον αφορά την ιστορία τη συγγραφή των βιβλίων, αλλά δεν ξέρω αν μπορούσα να έχω 5 λεπτά, δεν θέλω παραπάνω. Ο γέροντας Σοφρόνιος όντως ήταν μεγάλος άνθρωπος του Θεού. Και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τελείως ανάξιον να τον έχω γνωρίσει, αλλά και πολύ ευγνώμων στον Θεό και ευεργετημένος από αυτό. Ήταν άνθρωπος του Λόγου του Θεού. Δεν είχαμε συνάξεις να μας ομιλεί ο γέροντας. Μόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια της ζωής του έκανε συνάξεις, επειδή είχαμε μερικούς νέους στην αδερφότητα και ήθελε να τους αφομοιώσει με τη διδασκαλία του και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια πνευματική ενότητα στην αδερφότητα. Συνήθως ο γέροντας σταματούσε την ανάγνωση κατά την ώρα του γεύματος και έκανε σχόλια για να εξηγήσει μερικά πράγματα που διαβάζαμε και εμείς δεν κατανοούσαμε από τις διδαχές των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Και μερικές φορές ο λόγος του ήταν τόσο γλυκής και τόσο δυνατός που δεν μπορούσαμε να φάμε το φαγητό μπροστά μας. Ήταν τόσο γλυκής ο λόγος του που δεν μπορούσες να φας το φαγητό μπροστά σου και ηχούσε και στο νου και στην καρδιά ο λόγος του Χριστού που λέει «Ουκ επάρθω μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκ στόματος Θεού εκπορευωμένου». Ναι, έτσι σε μένα ανέθεσε να μιλάω στον κόσμο το 79 ο γέροντας. Τις Κυριακές. Το έκανα και μετά από την ομιλία έτρεχα σαν μικρό παιδί στο κελί του γέροντα και είχα ελεύθερη πρόσβαση, μου είχε δώσει και το κλειδί, του έπαιρνα και το φαγητό του και του έκανα μια περίληψη αυτό που έλεγα στους ανθρώπους και ενθουσιαζόταν ο γέροντας και μου έλεγε «Μα κάθισε, γράψτε αυτά», μου έλεγε. Μου το είπε μερικές φορές και μια μέρα εγώ δίθεν από ταπείνωση του λέω «Μα τι να γράψω εγώ, άθλιος γέροντα». Και λίγο με περισσότερο έντονο τρόπο μου λέει, τότε μου είπε «Θέλω 3 βιβλία από σένα», μου λέει. Αλλά έμεινε εκεί το πράγμα.
Δεν ήξερα πώς να γράψω, ούτε έγραψα ποτέ μου. Μια χρονιά ο κύριος Μαντζαρίδης είχε σαββατικό χρόνο και ήρθε και μείνε μαζί μας κανένα μήνα στο μοναστήρι και γνώριζε από προηγούμενες επισκέψεις στο Γέροντα Σοφρόνιο και είχα αναπτύξει φιλία, όπως, σχεδόν όπως φιλία έχει και με τον Άγιο Ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου, ο κύριος Μαντζαρίδης. Και του είπε την επιθυμία του που είχε για μένα να γράψω βιβλία. Και το σημείωσε ο κύριος Μαντζαρίδης, αλλά δεν μου είπε τίποτε. Μια μέρα μου λέει, κοίτα μου λέει, τέλειωσες τη θεολογική σχολή, πήρες και άριστα, αλλά δεν έγραψες ποτέ μια εργασία για μένα. Δεν ξέρω πώς γράφεις, μου λέει. Γράψε κάτι, να δω πώς γράφεις. Ήτανε τόσο καλός άνθρωπος και τόσο με τόση αγάπη που δεν μπορούσα να του κάνω ανυπακοή. Του λέω, εντάξει κύριε καθηγήτα, θα γράψω. Και κάθισε, ήταν το 90, αρχές του 94. Δηλαδή 5-6 μήνες μετά την κοίμηση του Γέροντος Σοφρονίου, του Αγίου Γέροντος. Του λέω, εντάξει, θα το κάνω. Και κάθισα 2 ώρες ένα απόγευμα και έγραψα 4 σελίδες. Οι Άγιοι του Θεού, σημείο, οι Άγιοι, κόμμα, σημείο του Θεού για τη γενεά τους. Και σε αυτές τις 4 σελίδες, τρόποντινά, με το δικό μου τον άκομψο, τον ατελή, τον αμαθή τρόπο, προσπαθούσα να δώσω ένα πορτρέτο του Γέροντα χωρίς να τον ονομάζω. Το έδωσα αυτές τις 4 σελίδες στον κύριο Μαντζαρίδη, τις διάβασε. Μου λέει, μπορείς να γράψεις, μου λέει. Έλα να κάνουμε το σχέδιο του βιβλίου. Του λέω, κύριε καθηγητά, αφήστε με να το κάνω εγώ το σχέδιο, διότι αν το κάνετε εσείς θα με σπρώξετε σε χώρους που εγώ δεν κατέχω και θα δυσκολευτώ. Θα κάνω εγώ το σχέδιο και θα σας το δώσω. Έκανα το σχέδιο, του το έδειξα. Αυτός άλλαξε τη σειρά μερικών κεφαλαίων, τίποτε παραπάνω, και μου λέει αυτό. Μα του λέω, αυτό μοιάζει λίγο με σχέδιο διατριβής, του λέω. Μου λέει, ναι, διατριβή σε μένα. Δώσε μου τα πιστοποιητικά που έχεις, τα διπλώματα που έχεις και θα κάνω την εγγραφή όταν πάω πίσω στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι έγινε η αρχή. Έγινε η αρχή και γράφτηκε το πρώτο βιβλίο. Έχει πολλή ιστορία, αλλά ο Θεός βοήθησε. Δεν μπορούμε τώρα να λέμε πολλά πράγματα. Και, ναι. Ένα άλλο πράγμα που με βοήθησε πολύ ήταν η επίσκεψη του Γέροντος Μητροπολίτου Αθανασίου στη Μονή μας με τον μακαριστό γέροντα Ιωσήφ, τον Βατοπεδίνο. Ήρθαν στο μοναστήρι μας και δεν ήξερα και εγώ τι να μιλήσω με τον Άγιο Γέροντα Ιωσήφ, να έχω μια έτσι επικοινωνία μαζί του, τον οποίο γνώριζα και αγαπούσα πολλά χρόνια πριν. Του λέω, Γέροντα, θέλει πολύ ο Γέροντας να γράψω βιβλία, αλλά εγώ δεν έχω γράψει ποτέ μου, δεν ξέρω. Μου λέει και αυτός ενθουσιώδης όπως ήτανε και με πηγή ανέμπνευση, μου λέει, για σένα θα πρέπει να είναι πολύ εύκολο, μου λέει. Τέτοια κληρονομιά που έχετε στο γέροντά σας δεν θα ήταν καθόλου πρόβλημα. Παίρνε μια παράγραφο από τις γραφές του γέροντος Σοφρονίου, κάνε μια εισαγωγή, λίγα σχόλια πάνω στην παράγραφο, ένα συμπέρασμα και να το κεφάλαιο. Μου έδωσε και τη μεθοδολογία ο Άγιος Γέροντας. Και έτσι όλα αυτά συνετέλεσαν και μου έδωσαν ένα κουράγιο και άρχισα να κάνω αυτό. Ποτέ μου δεν φαντάστηκα
αυτό που έγινε απόψε. Και όταν ακόμα ο Γέροντας είπε ότι θα έκανε μια ημερίδα για να παρουσιάσει τα βιβλία μου, λέω, θα είναι κάτι πολύ ήσυχο και ταπεινό. Τώρα τα έχασα απόψε και εγέμισα με ντροπή. Αλλά ελπίζω στις προσευχές όλων των Αγίων Αρχιερέων που είναι εδώ, των Αγίων Πατέρων και όλων εσάς των πιστών, των φοβουμένων των Κύριων, ελπίζω στις προσευχές σας ο Θεός να μην αφήσει να χαθώ κι εγώ ο άθλιος, διότι θυμάμαι μια φορά, 2-3 μήνες πριν το θάνατο του Γέροντα, ήρθε μια Αγγλίδα που ήταν διάσημη στην Αγγλία και αυτή συνεργαζόταν με επισκόπους και ενέπνεε και επισκόπους και ήρθε στο Γέροντα. Τον είχε γνωρίσει καμιά δύο φορές στο Γέροντα και ωφελήθηκε και ήρθε και άρχισε να του κάνει επένους και του έλεγε, θα στείλει ο Θεός τους αγγέλους του, τους αποστόλους του να σε παραλάβουν, του λέει, στο θάνατό σου. Και του έμπλεκε, στάθηκε ο Γέροντας με μεγάλο φόβο και της λέει, πρόσεχε, της λέει, έχω ακόμα καιρό να τα χαλάσω όλα. Εφοβήθηκε τον έπαινο και αμέσως ταπεινώθηκε ο Γέροντας. Το είδε μια φορά που μας επένεσε πολύ ο Παναγιώτατος Πατριάρχης μας στον Άγιο προηγούμενο της Μονής μας, όταν ήταν στην πόλη, είπε πολύ καλά λόγια για το μοναστήρι μας. Μόλις ήρθε πίσω, ο Άγιος προηγούμενος λέει, πατέρες, να κάνουμε μια παράκληση στην Παναγία να μας φυλάξει. Μας επένεσε πολύ ο Πατριάρχης και να φυλάξει ο Θεός από πειρασμούς. Και όντως ο Γέροντας μου έλεγε, το ότι κρατάτε αυτή την ευχή έστω 2 ώρες το πρωί και 2 ώρες το βράδυ και την προσευχή, μην νομίζετε ότι είναι ουδέτερο πράγμα. Θα ανάψω φωτιές γύρω από σας. Εδώ γύρω από το μοναστήρι θα ανάψω φωτιές. Πάλι ο Γέροντας είχε μεγάλο φόβο. Μια άλλη φορά μου έλεγε, ανεβάσαμε το άρμα μας στην κορυφή του βουνού. Στην κορυφή του βουνού, αλλά τώρα πρέπει να προσέχουμε να μην κατρακυλιστεί στην Άβυσσο αυτό το άρμα. Τώρα είναι πολύ εύκολο να κατρακυλιστεί στην Άβυσσο. Έτσι έχοντας όλα αυτά απόψε στο νου μου και πάλι σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε και να προσευχηθείτε για μένα. Είπα αυτά τα λόγια χωρίς να εκφράσω τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη στον πατέρα Εφραίμ που ήταν πολύ ενθαρρυντικός. Αυτός και 2 άλλοι αρχιερείς, δεν θα ονομάσω τα ονόματα τους, ήδη ξέρουν, τους το έχω, ναι, με έχουν ενθαρρύνει σε αυτό το έργο και είμαι άνθρωπος μικρής πεπιθήσεως, αλλά με τις ευχές και τους λόγους των Αγίων Πατέρων μου, τις ευχές προπαντός του Αγίου Γεροντός μου, του Πατρός Σοφρονίου, πολλές φορές άρχιζα κάτι χωρίς να ξέρω πώς θα συνεχίσω και ερχότανε μόνο του. Και όταν έγραφα τη διατριβή μου και αργότερα στα άλλα βιβλία, ένα λόγο του θυμόμουν του Γέροντα, μια φράση του, και αυτό άνοιγε ατελεύτητους ορίζοντες. Συγχωρέστε με να μην αρχίσω να... Τώρα που είμαι σε ανάγκη προσευχώ να μην λέω πολλά λόγια. Συγχωρέστε με. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Και εμείς τι να είπαμε και τι να ομολογήσουμε μετά από όσα ακούμε. Καλύτερα να μην σχολιάσουμε τίποτα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.